Φίλες και φίλοι του Exlibris, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας επεισόδιο, όπου θα σας παρουσιάσω το βιβλίο που ολοκλήρωσα πρόσφατα. Έχει ήδη καλοκαιριάσει βέβαια και ελπίζουμε ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει να διαβάζουμε όχι μόνο στο σπίτι, αλλά να πιάσουμε και τις αγαπημένες μας αναγνωστικές γωνιές έξω από αυτό. Σε κήπους, σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, στην παραλία γιατί όχι, και να ευχαριστηθούμε τις αναγνώσεις μας στην Ήπεθρο. Ας πάμε όμως στο βιβλίο που πρόσφατα ολοκλήρωσα. Μετά από αρκετά αστυνομικά, ιστορικά κλπ, επέστρεψα σε ένα βιβλίο φαντασίας. Η φαντασία, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα το φανταστικό, λογοτεχνία του φανταστικού, είναι ένα από τα αγαπημένα μου είδη. Και πολλοί κόσμος απορούσε πως δεν είχα διαβάσει ακόμα καθόλου Robin Hood. Έτυχε. Όμως ήρθε η στιγμή και ξεκίνησα και εγώ, πιάσα ένα από τα βιβλία της Robin Hood και συγκεκριμένα το Assassin's Apprentice, το πρώτο της τριλογίας των Forseer. Να πω ότι είναι ένα βιβλίο στη λογοτεχνία του φανταστικού, από αυτά που θα λέγαμε low magic fantasy. Δηλαδή είναι φανταστικό, υπάρχει ένα είδος μαγείας, αλλά δεν είναι τόσο έκδηλη, δεν είναι τόσο παρούσα σε όλες τις στιγμές του κόσμου. Βέβαια καθορίζει αρκετά πράγματα, αλλά σε έναν πιο με ένα πιο διακριτικό, με ένα πιο υπόγειο τρόπο. Δεν είναι μαγεία που θα δείτε, ξέρω εγώ, fireballs, σφαίρες φωτιάς ή τέτοια πράγματα να κεραυνούς, να καταρκευαίνουν τους αντιπάλους. Όχι, είναι, δουλεύει σε ένα τελείως διαφορετικό, πιο εσωτερικό τρόπο. Ένα παιχνίδι του μυαλού θα την έλεγα. Και είναι πράγματι ένα ωραίο μαγικό σύστημα που δεν μου χάλασε καθόλου την ανάγνωση. Εννοείται το setting, όπως το μεγαλύτερο μέρος του κλασικού φάνταση, είναι ψευδομεσαιωνικό, να το πω έτσι, από τεχνολογικό επίπεδο, και παρακολουθούμε την πορεία ενός του ήρωα, ο ήρωάς μας, την παρακολουθούμε την πορεία του σαν παιδί που, όπως προδίδει και ο τίτλος, μαθητεύει σε ένα, γίνεται βοηθός μαθητής ενός δολοφόνου. Τώρα, πώς και το γιατί, βέβαια, δεν θα σας πω. Έχει να κάνει με την καταγωγή του παιδιού, με τα προβλήματα που αυτή φέρνει και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει για να αποδείξει ότι είναι ότι αξίζει ο ίδιος σαν άτομο. Δηλαδή, θα λέγαμε ένα λίγο πολύ κλασικό ταξίδι ήρωα, όπως συνηθίζεται σε, όχι μόνο στο φάνταζι, στο λογοτεχνία του φανταστικού, αλλά σε πάρα πάρα πολλά είδη. Από αυτή την άποψη πρόκειται πράγματι για ένα κλασικό fantasy βιβλίο, έχουν δίκιο, και η Robin Hood σαφώς είναι αγαπητή και γράφει πάρα πολύ όμορφα και έχει γράψει φυσικά και άλλες τριλογίες και είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Σαφώς διεκδικεί και αυτή μια θέση μαζί με άλλους αγαπημένους όπως τον Joe Abercrombie βέβαια, τον Brandon Sanderson, έχει αυτή την ποιότητα, θα έλεγα, η γραφή της. Έτσι λοιπόν είμαι πολύ ευτυχής, να το πω έτσι, που επιτέλους έπιασα Robin Hood. Εννοείται θα συνεχίσω με τους ρυθμούς μου βέβαια και με άλλα βιβλία. Είναι λίγο παλιά τα βιβλία της που κυκλοφορήσει πριν από χρόνια, αλλά πραγματικά δεν χάνουν τίποτα. Να πω ότι και στα ελληνικά είχε κυκλοφορήσει κάποτε το συγκεκριμένο, νομίζω τις εκδόσεις Anubis, δεν ξέρω όμως που κυκλοφορεί ακόμα, εγώ διάβασα ηλεκτρονική έκδοση στα αγγλικά στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Αυτά λοιπόν και για το βιβλίο αυτό, Assassin's Apprentice της Robin Hood, σαφώς να το διαβάσετε αν αγαπάτε το fantasy ή αν θέλετε μια γνωριμία με το fantasy χωρίς πολύ πολύ μαγεία και σας ενοχλεί, νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.